Isso. Βλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι Βασιλέα ουρανίων, παράκλητος άγνωστος αληθείας, όποτε αχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν, και καθαρίσον ημάς από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, αλέσθη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, αλέσθη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, αλέσθη μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, τη νύν και αέκη σου ένας κανόν, αμήν. Παναγία Τριάς, αλέσθη μας, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτας χώρας των αστυνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριος, ηθέτες ασθενείας ημών, εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, τη νύν και αέκη σου ένας κανόν, αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου, ορθωθεί η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου, ως ουρανό και ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίους σου, δώσ' μου σήμερον και αύξησε μην τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος, που δώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, ότι ευθέτησαν το σταυρό επουσίω στη φωνή μου σου και την πολιτεία του ευθύμου σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμη του Χριστού βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, η συμμαχία ανέχει τη συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νύν και έγκυ στους όνας των όνων, αμήν. Στα σιωπηρά και κατέσχει να μην παρέχει σε βαθύ τα ζυγησία μόνο πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείων σου στου εγγέλου του βασιλεύει και χορήγει αυτή του ουρανού την ήγη. Διότι έτυχε στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Λέισον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτε δεόμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτε δεόμεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σωτηρίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και ομόσιο και ζώπιο και αδιαίρετο τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ανεψίζεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ανεψίζεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ανεψίζεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα πληθύνδη σαν εθλιβωτέας με πολύ επανίσταν να πέμε πολύ λέγου στην ψυχή μου και έστω σωτήρια αυτόν το Θεό αυτού. Σε δεκαίνον τελείπτον με δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσγείνωνε και έκρασε και βήκουσε με ξόλους ο γιο αυτού. Εγώ κοιμήθηκε και έπνευσα ξηγέρθουν και κύριος την τελείψε τέμου. Που φοβηθήσω μου από μοιριά τον λαό του κυκλών στην επιθεμένη. Με ανάστα κύριος ως ο Θεός μου της υπάδαξης πάνω σε θεωρούντας ματέως οδόντας αμαρτωλών σε ρέτριψες. Κύριε Σωτήρια και επί το λαό της ευλογίας σου, εγώ κοιμήθη και ύπνος θα ξεγέρθουν και κύριος αντελείψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μηδέ του αργή σου παιδεύσεις, με το βέλης των επάγγισσάν μου και επιστήριξες επί με την χείρα σου και στην ίεση της αγκή μου προσώπου της οργής σου και στην ίνη της ουστείας μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επηρήραν την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ, βαρύδισαν επί με, προσκούζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάθενε έως τέλος όλων την ημέρα σκληροπάζονται πορευόμενοι. Ότι η επισόη μου επλήσει σαν δειγμάτων και οκεί στην ίεση στην τσακή μου, καπόθεν και ταπεινώθεν ω χώρο ριόμενα από στον ώμο τη καρδία μου. Και εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον ώμο μου που σου κάποιο κρύβει, η καρδία μου ταράχθηκε με τέλπη με σχίσμα και το φω των οφθαλμών μου και αυτού και στη μετέ μου.
Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαιναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυσαν μακρόθεν έστησαν. Εξεβιάζοντας ζητούν την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μελάρες σαματιότητας και τολαιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σου κουφώ σου κλικών και σου άλλο που ανοίγουν το στόμα του και γινόμενο άνθρωπο του κακών και ουκέχοντα το μωτέ του λαιμού. Ότι φυσική έλπιση σα ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν με ποτέ επιχαρούσε η εχθρή μου και να σα αλευθεί είναι πάντα με πέμε μεγάλο ρημόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλκιδόμενο να πιώνουμε στη διαπαντό σου. Την ανομία μου γαναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Δέχτη μου ζώση και κρατέονται πρεμέ και πρεχθήσαν οι ευθύνε με αδίκω. Ανταποδόντα με κακάντια καθόν ενδιαβολών με κατρίβεδίου που να καθοσύνη. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μία που είσαι σε μου πρόσχει τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μία που είσαι σε μου πρόσχει τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Θεό ο Θεό μου, σορτρίζω διψησία σε ψυχή μου προ τα πλώση, εισάρκουν γέρι μου και αβάτου και ανίδρου. Ότι σου το αγιώθει, ότι του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλαιο σου χωρί ζωά, τα χείλη μου εφενέ σου είσαι. Ότι σου ευλογήσει την ζωή μου και το όνομα τη ωραία χείρα μου, σε εξτέατο και ποιότητα, στην πλήψη η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου, σε νέε του στόμα. Η έμεινη μόνη βόνη σου και τη θρομνή με τη σόρτη σε μελέτων είσαι, ότι έγινε βοηθό και τη σκέπτο του ρίγου στο γαλιά σου. Η κολλή ψυχή μου πίσω σου μου δεν τη λάβει και δεξιά σου. Και τη σμάτινη ζήτη στην ψυχή μου εισελέσσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχύρα τροφέα με ρίδε αλοπέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύσε εμφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνήν εν αυτό την εκφράγηση των μαλλών των άδικα. Εν τη σόρτη σε μελέτων είσαι, ότι έγινε βοηθό και τη σκέπτο του ρίγου στο γαλιά σου. Με κολλή ψυχή μου πίσω σου μου δεν τη λάβει και δεξιά σου. Όξα Πατρί και Όγκια και Πνεύμα και Νίκαι και Σώνας του Νόν να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Όξα Πατρί και Όγκια και Πνεύμα και Νίκαι και Σώνας του Νόν να μην. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκαξη και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου πλύνουν το ούσι στη δέση μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο έγκυσε. Ο συλλογήσει μετά τον καταβαινόντα εις λάκων, εγεννήθημας οι άνθρωπος αβοήθωσαν επί σου λέθος. Όσοι τραυματίε καθεύοντες εν τάφο, όν και μνήστης, έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντο με λάκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Εβεμέ πεστηρήθηκε θυμός σου και πάντα σε μετορισμούς σου επίγαγες πεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με το δέλημα εαυτής, παρεδόθηκε και βγήκε σε προηγούμενη, οι φθαμοί μου στένησαν από φτωχία σου. Και έκλωξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα φασέτας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θερμάσια, οι γιατροί αναστήσει εξομολογήσονται σου, μη διηγήσετε έτσι στον τάφο το λεός την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν δοσκότητα θερμασιάς και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καβώ προς σε, Κύριε, εκέκλαξε το πρωί προς σε πριν που φτάσει. Είναι αντί, Κύριε, που δεις την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, το φως είμαι εγώ και εγώ προς εκνεωτός μου, υψωθίζεται, ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επειδή δίθεν οι οργέ του φιλορισμού σου ξετάραξα με κύκλο άμεσα σχεδόν όλη την ημέρα, περιέσκουμε άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων για τον δοστήρισμα από τα λεπορία σου. Κύριε Θεό, σε τρει μήνε και έκραξα και νυχτή εναντίον σε αυτά τον οποίο σου προσευχή μου πλέον το συνδέσιο σήμου. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο και πάντα τα εντό με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο και πήραν θα με πάσα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα με μία στον ιό, με πάσα ζώα στο λιτούμενο φτάσει στο ίσιο. Το στεφανούντα σε ενελέγει και εκτιμήσουν επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε ω αιτιού νεό τη. Ποιον ελεγχοσύνα ο κύριο, για κρίμα πα τη αδικουμένη, ενώ θα σε δώσει αυτού του μεσή, τη ίση τα έλεγχα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λέει μου ο κύριο, μακρόθυπο και πολύ έλεο σου και στέλο οριστήσετε. Ουδέει στον αιώνα μείνει, ου κατά τα σαρμία σημών επίση νημίν, ουδέει κατά σαρματία σημών ανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατούσε ο κύριο το έλεο αυτού, εντελισμωμένο αυτών. Καθώ αναπέξει ανατολά από δυσμένα μόνο, μάλλον να φυμώ τη ανομία ημών. Καθώ η κτίρη πατήριο ο κύριο σε κύριο σφογμένο αυτών, γι' αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχού έσμε. Άνθρωπο ω ηχόρτο η ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αυγού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα διεύθυνε αυτό και όχι υπάρξει και όχι πνεύστε την εντόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα σα, το αιώνα και σφοβημένο αυτόν, και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων τη φυλάσσεων διαθήκη αυτού και με μένει στον τόπο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν ουρανό, η τίμα σε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε, οι άγγελοι αυτού δυνατοί, οι σκύπιοντε του λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή του λόγων αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα σε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρέτη του θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, πανίτο όπω ποτέ σε αυτό, ευλόγηση με τον κύριο.
Εμπαντή το πεσπατήρα σα, του ευλόγηση μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσαν τι προσευχέ μου, ενώτησε την πέση μου, ενδιαλυθία σου, εισάκουσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί σου έδωσε μετά του δούλου, ότι ο δικαιωθήστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν γέννη τη ζωή μου. Κάθε έμεν σκοτεινή στου νικρού αιώνε και κυρία σου περνάει το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμεί εν ημερών αρχαίων να μελέτησα εν πάση τη έργη στην ποιή μα τον καιρό συνελεύει. Διπέρασε από εσέντα κύρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσε μου, κύριε, ξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί στον εισκαταβαίνει στην λάπη. Άκουσε τον πίσω μου το πρωί, το λέω σε ότι επισκέπτεσαι, αγνώρισα με κύριο εδώ, ανυπορεύσαμε ότι προσέρε η ψυχή μου. Ξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, πω σε κατέφερε, να ξέρουμε ότι πίνει το θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία ένα και εντελώ τόσο και ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξει, εκλείψε στην ψυχή μου και εντολέψε εξ εχθρού τη εχθρού μου. Και απολύ πάντα στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Σ' άκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σε μισέ και σε μετά το δούλου σου. Σ' άκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μισέ και σε μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και γιο και αγιο πνεύματι. Και νύν και έη και σε όνα στον ονομή. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σημαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our Father and Archbishop Sotirios, the Honorable Presbyters of the Diaconate and the Service of Christ, and all the clergy and the laity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, αεροπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction, wrath, danger and distress, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Σε Κύριε, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ, και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν Θεός και Ιδίος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη και γλωσσάμι το όνομα του Κύριου μηνάμιν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωρα Κυρίου εγενετό αυτή και αισθηθόμαστην οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ότε κατήλθες προς το θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρος άστη, αστραπή της θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των κατακλονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράγκαζον,
Ζωδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Λουκά, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητε ψυχές ημών. Ειν και αη και σε όνας των αιώνων, σε την μέση τεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμε Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρ της εξού προσδυθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς, εκδράσος φιλάνθρωπον, ως. Ετικέτη εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμε, διελέησον. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Remembering our most holy, undefiled, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, Lord. For yours is dominion and yours is the kingdom, the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Αμήν, ο εσύ ημών Ιωσήφ από το ξύλο καθελόν το άκραντο σου σώμα, συνδώνει καθαρά η λύσος και αρώμα συν ενήματι κενό η δεύσας απέθετο, αλλά τρίμερος ανέστης Κύριε, παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, θεσμυροφόρης γυναίξη παρά το μνήμα επιστάς ο άγγελος εγώ. Τα μοίρα της νητής υπάρχει αρμόδια, Χριστός δεν διαφθορά σε δίχτυ αλλότριος, αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Και νυν και αή και σε όνας των αιώνων αμήν, πάντα υπερένιαν, πάντα υπερένδοξα, τάσα Θεοτό και μυστήρια. Τη αγνία εσφραγισμένη και παρθενίαν φυλατωμένη, μητήρε γνώστης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθινών, αυτόν οικέτευε σωθήνε το ασφιχάσιμον. Τον λίθον του μνήματος φραγιστήν εμή κολλήσας, την πέτραν της πίστεως, Αναστάς παρέσχεις πάση Κύριε δόξα Συ. Και νυν και αή και σε όνας δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, τον μαθητό σου ο χώρος ημιροφόρης γυναίξη να γάλετε συμφώνω εσκηνήν γαρεωτήσιν αυτής εορτάζομεν εις δόξα και τιμή της εις Αναστάσεως και δι' αυτόν φιλάνθρωπε Κύριε το λαό σου παράσχου το μέγα έλεος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπερευλογημένη υπάρχει Θεοτό και Παρθένε, δια γάρ του εξούσα ποθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η κατάραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και η μη σε ζωπήθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξα Συ.
Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου, τον αγγέλων ο Δήμος κατεπλόγει ο Ρώσε, νεκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σωτή την ισχύ καθελώντα, και συνέ αυτό τον Αδάμε γύραντα, και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο αγγελός, προσεφέ και το θεσμυροφόρης, είδετε ημείς τον τάφον και ίστητε, ο σωτήρ γαρεξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξε τα δικαιώματά σου. Λίαν. Ήταν λίαν προήμυρο. Πολιέδαμον προς το νήμα σου θυνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτούς ο άγγελος και είπε, πριν ο καιρός πεπαυτέ μην κλαίτε, την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ερχούσε, προς το μνήμα σου σωτέρεν ηχούντο. Αγγέλου τρανός προς αυτός την κομμένου, ότι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτο Υιόντε και το Αγίο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα εμία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ, κράζοντες το Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μίζω δω την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμα μαρτίας καρμονήν δε τη Εύα αντιλήφης παρέσκες ρεύσαντα ζωής ηθινέ προστάτην δε ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεήχομαι. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρίτης. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Oh, for blessed is your name, and glorified is your kingdom of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Μετά το πάθος πορευθήσεν το μνήμα τη προς το μυρίσε το σώμα σου, οι γυναίκες, Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλους εν το τάβο και εξέστησαν. Φωνείς γαρήκουν εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο του Μέγα Ελαιό. Ναι, το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας, προσέ σωτήρ, σώσο με σοι επιλάμψη. Ελέησον ημάς τους τέοντας οι πολλά καθεκάς την ουρανό Χριστέ μου και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αγίω Πνεύματι, το βασιλεύει τέλει, το αγιάζει το κοινή, την κτήσιν, Θεός χαρεστή, ομοούσιος Πατρή και Λόγου. Ημί ότι Κύριος είναι νημίτης η καλός, ως φυλακτήν εκ του εχθρού άμα και ανθρώπων τόνου. Της οδούς είναι αυτόν μη παραδώσω τελτών σαντούλων, λέοντας τρόπον κατ' εμού κινούνται και γάρι εχθροί μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, ζωαρχία και γέρας, πάντων κατακτηστά, ως Θεός ο δύναμις, συντηρίαν Πατρίδι ουδέ. Υπεπιθώντας επί Κύριον Αιήκα συνόητο Αγίο, ου Ιουδαμός σαλεύονται προσβολές του Βελία. Εν άλλο μη εσχύρας αυτόν μη εκτινάτος ανήθιος ζώντες σου γαρέα Χριστός τη ρόδο των κλήρων αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι προσφυγάζει πασά σοφία, ένθεν χάρις Αποστόλης και της άνθλης καταστέφονται μάρτυρες και προφήτε ορώσει. Εξηγέρθητη Κύριο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγής λαών κυκλώσισε. Εξηγέρθητη Κύριο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσισε. Κύριο Θεός μου, επισήλπισα, εξηγέρθητη Κύριο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαό κυκλώσισε. Ανέστη σωτήρε εκτάφου πάντο δύναμη και άδεις ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσεις ειδού σας η χέρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Ανυμνήσε, ανυμνήσε, αΐ. Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η Ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησες του θανάτου το κράτος σωτής χειλεύσας και του άδωτας φύλας συντρίψας λόγια και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίσεις η χέριν της η Αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομαι και ημούμε την συν συγκατάβαση και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε, αΐ. Ανυμνήσε, αΐ. Μαθητής γενόμενος του Θεού Λόγου, συν το Παύλο άπασαν εφωταγώγησας την γη και την άκρην απεδίωξας, το Θείον γράψας Χριστού Ευαγγέλιο. Χριστού το Ευαγγέλιο. Ως ιατρός και μαθητής Λουκά, αγαπημένος, μυστική χειρουργία τα πάθη της ψυχής μου και τα του σώματος ομού ίασε, και δώσ' μου κατά πάντα ευεκτήν και σου την Παναίδημον γηθόμενος γερέρην πανήγυριν. Όμβριστε δακρύων αντιμύροντος εκτός σου και πάντιμον σώμα καταβρέχειν. Ως τύλιγαρ ζωής εγγεγραμμένη τον ναό το θαυμαστό των Αποστόλων πάσιν εκφωνή καθάπερκηση το πρώτον το Θείον γράψας Χριστού Ευαγγέλιον. Χριστού Ευαγγέλιον. Η 18η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Σε μαούς βλέπειν σε γαν πριν ηργόμεν Λουκά στέγη τρανός εν ειν Χριστέ βλέπων 18η δεκάτη πέρατος βίου έμορε Λουκάς. Η αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαρίνου του Γέροντος. Η αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιουλιανού του εν το Εφράτη. Ο Άγιος Μνάσον Επίσκοπος Κύπριου και οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Πέδες ξύφι τελειούνται.
Νήμη των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Γαβρίλ και Κερμιδόλη, των εν Αιγύπτου Αθλησάντων εν έτη 1522. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών και Θεοδόρου και της Ουσίας Ευρωσύνης, των την Αγίαν και Θεομητορικήν εικόνα Ευρώντων και την του Μεγάλου Σπηλαίου Μονής εις της Αμένων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος τα αυτής τα θαύματα. Ζωός ημν ο Λόγος Θεοτό και η ζώσα και άθωνος πηγή θείασον συγκρατήσαντας πνευματικών στερεώσον και τη Θεία δόξη σου στεφάνω δόξης αξίωσον την ανεξυγνία στα Θείαν Βουλή της εκ της Παρθένους Αρχώσεως ούτω υψίστον ο προφήτης Αβακούν κατά νόν νεκράβγαζε δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σίγα απειρούγα με παρθένε, έσχεσε μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοιων κασάχρονων ιών. Βάση τη συμνούσισε σωτηρίαν βραβεύοντα. Την θείαν ταύτην και πάντημον τελούντε σε ορτήνη θεόφρονες της Θεομήτωρος. Δεύτε τα σχήρας πρωτήσομεν τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες. Βουκελάτες αντιχτήσει Θεόφρονες παρά το χτίσαντα, αλλά πυρός απειλή Ανδρίος πατήσαντες χαίροντες έψαλον υπερήμνητε ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμεν προσκυνούμεν τον Κύριον παιδάς ευαγής εν τη καμήνο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατον. Τότε με τυπούμενος νυνδεν εργούμενος την οικουμένη να πασαν να γύρι ψάλουσαν τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γίνεις επαναπάβει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν πάσα πνοήνεσάντο τον Κύριον. Πάσα πνοήνεσάντο τον Κύριον. Ένεσάντο πνοή πάσα τον Κύριον. Let us pray to the Lord our God that we may be made worthy to hear the Holy Gospel. Κύριε ελέησον,
Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Επ' κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο Μαρία στήκη προς το μνημείο κλαίωσα έξω. Ως πουν έκλαιε παρέκυψεν εις το μνημείο και θεωρεί ο δύο αγγέλους εν λευκείς καθεζουμένους. Ένα προς την κεφαλήν και ένα προς την σποσήν, όπου έκει το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτοί εκείνοι, γίνε τι κλαίεις, λέγει αυτής, ότι ήραν των κοινιών μου και ουκ είδα που έθηκαν αυτόν. Και ταύτα η πούσα εστράφει εις τα οπίσω τη θεωρεί τον Ιησούν εστόταν, και ουκ είδε ότι ο Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτόν. Κύριε, εισι ευάστασα σ' αυτόν, υπέ μη που έθηκα σ' αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία. Στραφίσα εκείνη, λέγει αυτόν. Ραβουνίο λέγεται διδάσκαλε, λέγει αυτή ο Ιησούς. Μη μου άπτουν, που πογάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών, και Θεόν ημού και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγγέλουσα τις μαθητές, ότι η ώρα και των Κύριων, και ταύτα είπεν αυτοί. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Κύριον των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση θυμνούμε και δοξάζουμε. Συγχαρηθώ σου μόνο εκτός σου άλλου και είδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα σε πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση και την παρέλθει δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Οι οπαντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν καρ' υπομείνας δί μας, θάνατο θάνατον όλες Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεόν σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθόρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σου επίσα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθεσαι. Δούγαρ εν ανομίε συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισένε η μήτυρ μου. Δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα δειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσα μη. Αντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερκειών ολευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον Θεός Θεό τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αματιών και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαρόκτησον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορία
λείψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν το κάνω λογκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφορά και λογκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείας ελεήμων. Εξάλειψαν τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων. Εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Αναστάσω ίσως από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μεγά ελέους. God, save your people and bless your inheritance. Look upon your world with mercy and compassion. Raise the Orthodox Christians in glory and send down upon us your rich mercies. Presbyes ispanachrando despinisimon theotoku kai parthenu marias, dinami tu timiu kezopiu stavrum, prostasies tu timiu neboranion dinamonon somaton, ikesies tu timiu endox profitu prodromu, ki baptistu imanu, ton agion endoxon, ki panefimen apostolon, ton agis pateron imon megalon ιεραρχών, ecumenicon idoscalon, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου του Ελεήμενος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Πενμύρης, Σπρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημήτριου του Μυροβλήτου Θεοδόρου του Τυρνός, Θεοδόρου Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου, της Αγίας Θεοδόρας Βασίλισσας Άρτης,
των Αγίων και δικαίων των Πατώρων Ιωακημιάνης και πάντων σου των Αγίων και του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και πάντων των Αγίων και κεταβωμένσε μον επολέλε Κύριε υπάξον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Αμήν Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Through the mercy, compassion, and love of mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy, good, and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Η Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα το χέρουβι μου, και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκος εμεγαλυνόμεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της βούλης αυτού η δούγαρ από του νυν μακαριούσι με πώς έγινε. Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Ότι επίσε μεγαλία ο δυνατός και Άγιο το όνομα αυτού και το έλεος αυτού η γενναία και γενναία της φοβουμένης αυτών. Την τιμιωτέρα το κερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκος εμεγαλυνόμεν. Επίσε κράτους ευρακείων η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των κερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς πεινώντας ενέπνησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν το κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού νησίν ελέους καθευσελάλης ευρός τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
Let us again pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Remembering our most holy, undefiled, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, Lord. For all the heavenly powers give glory to you and praise you, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Agios Kyrios, O Theos ημών. Agios Kyrios, O Theos ημών. Υψωτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Δύο αγγέλους βλέψαν σαν έδωθεν του μνημείου Μαρία εξεπλήτε το και Χριστόν αγνοούσα ως Κυπουρών επιρώτα Κύριε που το σώμα του Ιησού μου τέθηκας κλείσει δε τούτον γνούσαι ναι αυτόν τον σωτήρα οίκουσε μη μου απ' του προς τον Πατέρα να πειμή είπε της αδελφής μου. Λουκά Χριστού Απόστολε, μίστα των απορρίτων και των εθνών διδάσκαλε με τα Παύλου του Θεού και της Αγνής Θεοτόκου εις την Θείαν εικόνα εκποθούν εις τόρισας εκδισοπή Θεότα υπέρ ημών των μακαριζόντων σε και τιμώντων την ιεράν σου κοίμησιν πάρσοφε Δέσποινα πάντων άνασα, πρόφθασον εν κινδύνης, πρόφθασον εν τες λήψες η, παρέσον εν ανάγκες,
της τελευταίας ημέρας μη σατανή μας λάβει μη αδυσμή απώλεια αλλά το του Υιού σου τότε φρικτών ανευθύνως βήματι παραστόμεν ως Θεό μη τοργάραγνη όσα θέλεις ανείς. Άσα πλώη ένεσα τόταν Κύριον ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών ενείτε αυτόν εν της ύψης της συμπρέπει οι άγγελοι αυτών εν είτε αυτών πάσε ευδυνάμεις αυτός η πρέπει ύμνος εν αυτής κρίμα εγγραφτών, δόξα αυτή εστε πάση τη σωσής αυτού, πάσα πνοή και πάσα ακτήσεις, εδόξαζει Κύριε, ότι δια του σταυρού των θάνατων κατήρησας. Ειν αδείξεις της λαής την εκ νεκρών σου αναστάσιν ως μόνος φιλάνθρωπος. Εν είτε τον Θεόν εν της αγής αυτού εν είτε αυτόν στερεώματι της δυνάμεως αυτού υπάτωσαν οι Ιουδαίοι πως οι στρατιώτε απώνεσαν τηρούντες των βασιλέα δια τίγαρ ο λίθος σου και φύλαξε την πέτρα της ζωής ήταν τα φέντα δόντωσαν οι αναστάντα προσκυνήτων όσαν νέγοντες ημιν δόξα το πλήθη των νυχτήρμων σου σωτήρ ημών δόξα. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, χαίρετε λαοί και αγαλλιάστε, άγγελος εκάθισεν εις το λίθον του μνήματος. Αυτός ημάς ευγγελίσατον υπόν Χριστός ανέστη εκ νεκρών
σωτήρ του κόσμου και πλήρωσε τα σήμαντα ευωδίας. Χαίρετε λαοί και αγαλλιάστε. Ενείτε αυτόν εν ηχοσάρπιγγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρία και κιθάρα. Άγγελος με το χέρι πρωτησής συλλήψεως Κύριε, τι και χαριτωμένη εκόμισεν. Άγγελος δε των ήθων του ενδόξου σωπνήματος εν δυσή Αναστάση εκείνησε ο μεν αντί της λύπης ευφροσύνης συμβολά μηνύων ο δελέν αντί θανάτου δεσπότης οδότην κηρύττων ημιν διοπόμεση ευεργέτα των απάντων Κύριε δόξα σοι. Εν είτε αυτόν εν τυμβάνω και χορώ, εν είτε αυτόν εν κορδές και οργάνω, Χριστού τον μαθητή τον του Ευαγγελίου συγγραφέα σοφότατον σκεύους της εκλογής των ωραίων χαρακτήρα εμψυχων πιστή που εν τες εκκλησίες απάσες ο επενός Λουκάν των Αποστόλων εν ύμνης τιμήσομεν. Αυτός γαρεκήρυξε του Θεού τα παράδοξα θαύματα, φωτίσως τους επί γης θεολογίας ακτήσει δια της χαρίτων. Εις πως αντικείν εξήλθεν ο φθόγκος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού ψυχών ιατρική υπέρ την των σωμάτων εκμαθών επισήμη σοφέ κατά φοπαγκαλής ανεδείκτης την Θεού σοφία ανέμπνευστης εν οίκε θεραπεύων ψυχές και τα σώματα Λουκά παμακάριστε καλής προς επίγνωση τερής προς τον έρωτα του Θεού τους ανθρώπους εκάστοτε ανάγκης εις ουρανών και υπέρ πάντων πρεσβεύεις των εφημούντων σε. Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού ποιήσιν εχειρών αυτού αναγέλλητος στερέωμα. Αγκίστρων λογικό τους εν βαθία αγνίας ως ηχθείας ειδήσαντας ελκύσας εις επίγλωσιν θείαν το Χριστό ψώνιον καλόν προς ηγάγου παμάκαρ τιμήν αξιόκρεων ζωήν τιμήν.
την ακύρα των λαβώντας και άλικτων, διό και Απόστολος του Χριστού εκκριμάτισας, σοφός Ευαγγελιστής και συγγραφεύς των πράκτεν των έργων της χάριτος. Να δόξα Πατρί και συνελθόντες η πιστία αγνώσει τον μυστικό ρητορήτο Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Αγαρτό και Παρθένε, Δια Γαρτό εξούσα Ποθένος, ο Άδης Ιγμαλώτιστε, ο Αδάμανα και Κλητέ, η Κατάραν ενέκρατε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο Θάνατος τε θανάτωτε, και ημείς εζωοποιήθημεν, διό ανυμνούντες βόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξασι. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονόγενες, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την θέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότις ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός η δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα το αυτή αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετό και δε δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας καθώ περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με. Ήασε την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε, Κύριε, προσέκατε φύγον διδαξών με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου.
Θεός η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ της ειρήνης του σημάντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σωτηρίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For this city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Υπέρ ευκρασίας, αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε
travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Υπέρ του Χριστίνε ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων, μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. For to you belong all glory, honor and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Bless the Lord of my soul, and everything within me. Bless His holy name. Through the intercessions of Theotokos, Savior, save us. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθώνω πόσος τας ανταποδώσεις αυτού τες πρεσβείες της Θεοτόκος ότες όσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζητες πρεσβείες της Θεοτόκος ότες σώσον ημάς. In peace, let us again pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Κύριε ελέησον. Remembering our most holy, undefiled, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Οτι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας, Αλληλούια. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος αφητηφός, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπάθηκεους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, όσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας
η αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιώνης γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας, η αλληλούια. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρίαν, σακωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω ο θάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. For you, O God, are a good and loving God, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. This is a day the Lord made. Let us greatly rejoice and be glad therein. Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νεκρός η αστραπή της θεότητος. Ότε δεν κέτος τεθνεότας εκ των κατακθονίων ανέστησας πάσε δυνάμεις των επουρανίων νεκράζων. Ζώδωτα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Σοφία ορθή δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό σε ημάς ο Son of God, who is risen from the dead. Wishing to you, alleluia. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νεκρός η αστραπή της θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των κατακθονίων ανέστησας,
πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκραυγαζών. Ζωδότα Χριστέ ο Θεός, ημών δόξα Συ. Ότε κατήρθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκροσας, τι αστραπή της θεότητος. Τότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον, ζωδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα Συ. Να πω στον Λεάγιε και Ευαγγελιστά Λουκά, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητε ψυχές ημών. Μου ενσαρκός αγγέλος των προφητών ηγκρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένοξος, ανώθεν καταπέψας, έλυσε την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της τιμούσιν αυτόν βρει η άμαντα. Ον ουρανίων στρατιών αρχιστρατηγίδης, οπούμεν ημάς ημείς η ανάξη, ίνατες ημών δε είσαι η τυχής η θέημας, σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενός και βόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσας θέημας, ως ταξιάρχε των άνων δυνάμεων. Το βασιλείδον το κλαίος ασκητριώνται αγλάισμα της ακαρνανίας το εύχος, και η αμά των ρήθρων ακένωτων, των λυπουμένων και πτωχών, την προστάτην, την ακτίνος δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόντα του Θεού, την πάσεπτον και οσίαν Θεοδώρα την βασίλισσαν. Δεύθεοι αρθέοι πάντες πιστός, συνερθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γάρα ενά ως υπέρ ημών που πάβει πρεσβεύουσαν. A protection of Christians unshameable, intercessor to our holy Maker unwavering. Reject not the prayerful cries of those who are in sin. Instead, come to us, for you are good. Your loving help bring unto us who are crying in faith to you. Hasten to intercede, and speed now to supplicate, as a protection for all time, Theotokos, for those who honor you. Του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιε.
Kyrios, Agios Athanatos, Eleison Imos, Agios Athanatos, oh.
ελέησον ημάς. Προσχωμέ. Σπάσαν τη γην εξήλθεν ο φόγκος αυτού, οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Σοφία. Προσκολάσα εις επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω των καιρών εξαγοραζόμενοι. Ο λόγος ημών πάντοτε χαρετή, αλλά τυρτημένος ιδένε πως δήμασεν οι εκάστο αποκρίνεστε. Τα κατ' εμέ πάντα γνωρίσει μην τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω. Όν έπεμψαν προς ημάς εις αυτό τούτο, είναι αγνώτα περί ημών και παρακαλέσει τας καρδίας ημών, συνονισήμω το πιστό και αγαπητό αδελφό, ο εστίν εξ ημών, πάντα ημίν γνωριούσι τα όδε. Ασπάζεται ημάς αρίσταρχος ο συνεκμάλωτος μου και Μάρκος ο ανεπιός Βαρνάβα περί ου ελάβεται εντολάς αέλθει προς ημάς δέξαστε αυτόν και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος οι όντες εκ περιτομήσου τιμών οι συνεργοί εις την Βασιλεία του Θεού, ή την εσέ γεννήθησαν μη παρηγορία. Ασπάζεται ημάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός και δήμας, ασπάσαστε τους εν Λαοδικοί αδελφούς και νυμφάν και την κατοικών αυτού εκκλησίαν. Και όταν αναγνωστή παρημείνει επιστολή, ποιήσατε ή να κέν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστή, και την εν Λαοδικίας ή να και εμείς αναγνώτε. Και είπατε αρχίπου, βλέπε της διακονίας συμπαρέλαβες εν Κυρίω, είναι αυτή πληρής, ο ασπασμός τη εμιχειρή Παύλου, μνημονεύεται των δεσμών. Η χάρις με θυμών να μην, let us be attentive. A reading from St. Paul's letter to the Colossians. Wisdom, let us be attentive. Brethren, conduct yourselves wisely toward outsiders, making the most of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer everyone. Tychicus will tell you all about my affairs. He is a beloved brother, and faithful minister, and fellow servant to the Lord. Have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts with him and Onesimus, the faithful and beloved brother who is one of yourselves. They will tell you of everything that has taken place. Aristarchus, my fellow prisoner, greets you, and Mark, the cousin of Barnabas, concerning whom you have received instructions. If he comes to you, receive him. And Jesus, who is called Justus, these are the only men of the circumcision among my fellow workers for the kingdom of God, and they have been a comfort to me. Look, the beloved physician and Demas greet you. Give my greetings to the brethren at Laodicea and Nympha, and the church in her house. And when this letter has been read among you, have it read also in the church of Laodicea. And see that you read also the letter from Laodicea, and say Archippus, see that you fulfill the ministry which you have received in the Lord.
I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my letters. Grace be with you all. Amen. Peace be with you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Sophia orthi accusamentu aiu evangelio, irini passi. Et o pneumati sciu. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές, που ακούν ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί, τον αποστήλαντα με. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε και τε δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού διδομή μην την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, κι ουδέν ημάς που μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα εγαλιάσατο το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμε σύ, Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συντών και απεκάλυψας αυτά εν υπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο, ευδοκία εμπροστέ σου. The reading is from the Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. The Lord said to his disciples, "He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me." The 70 returned with joy, saying, "Lord, even the demons are subject to us in your name." And he said to them, "I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." In that same hour, he rejoiced in the Holy Spirit and said, "I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes. Yes, Father, for such was your gracious will." Υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Enable me by the power of the Holy Spirit, the best of the grace.
πάσαν την ιδιωτική του φωνοτανέρη με αφόσον τον βασιλέα των πόλων και υποτεξών της αγγελικές αοράδων του Ιησού. Ήταν χερουμιστικό στην ιστοπορία Okay.
Christus aeonas, ton aeonon. May the Lord our God remember us all in his kingdom, now and forever, and to the ages of ages. Προδεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτόν Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστινε μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κύριου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χαρίτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κύριου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask the Lord. For the completion of our life in peace and repentance, let us ask the Lord. For a Christian end to our lives, peaceful without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask the Lord. Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Συγχύ Κύριε. Διά των εκκρεμών μόνο η
γένου σου μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Peace be with all of you. And with your spirit. Let us love one another, that with one mind we may confess. Πατέραν και Άγιον Πνεύματιά Θαύμου ουσίον και αχωρίστον. Τα στήρας, εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός αιών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιο του Πατρίδιου τα πάντα γένετου. Το δημάς ανθρώπους και την μετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντα τε περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς. Και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο και δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίναζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στα τέλος και στο πνεύμα του Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το συμπατή και Υιός υποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμάρτιον, προσωπώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and of earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit in the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and he suffered and was buried. On the third day he rose according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέσαι. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. And with your spirit. Anos homen, das cardia. Ερχόμεν προς τον Κύριον. Let us give thanks to the Lord. It is proper and right to sing you, to bless you, to praise you. It is proper and right. You brought us into being out of nothing, and when we fell, you raised us up again. You did not cease doing everything until you let us have it and granted us your kingdom to come. For all these things we thank you, you and your only begotten Son and your Holy Spirit, for all the things that we know and do not know,
for blessings seen and unseen have bestowed upon us. We also thank you for this liturgy that you are pleased to accept from our hands, even though you are surrounded by thousands of archangels and tens of thousands of angels, by the cherubim and seraphim, six-winged, many-eyed, soaring with their wings. Singing the victory hymn, proclaiming, crying out, and saying, Aieus, 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 Kyrios, Sabaoth, Priere, Ora nos caeitis et doxi su, Osana et disipsistis, Evlogimenos, O ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, Ωσάνα, ο εν τύσι τσίστης. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το επερημόν κλωμενόν εις άφεσιν αμαρτιών. Take, eat, this is my body which is broken for you, for the forgiveness of sins. Likewise, after supper, you took the cup, saying, Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών, drink of it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Remembering therefore this one of the Son si prosperomen cada panda que dia panda. We offer to you these gifts from your own gifts in all and for all. We praise, we bless, we give thanks, we pray the word of God. Once again, we offer the spiritual worship without the shedding of blood. And we ask for you to send down your Holy Spirit upon us and upon the teacher. Make this bread of his body and of your blood his mind, and that which is in this cup shed for the blood of your blood. Amen. Changing them by your Holy Spirit. Amen. Amen. So that they may be to those who take of the Lord, so bring us the sins, communion, your Holy Spirit, for the love of heaven, confidence. Again, we offer εξαιρετός της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, για υπαρθένου Μαρία. Αξίον εσύνωσα ηθός, μακαρίζησε τη Θεό
Sotirios, grant that he may serve your holy churches in peace. Keep him safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of your truth. Que onectas tos kata diani aneki. Que pandon que paso. Que pandon que paso. And grant that with one voice and one heart may glorify and praise your most honorable and majestic name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now and forever and to the ages of ages. Amen. Keste dailei du megalu Theu ke sotiros imon Iesu Christu meta pandon imon. Ke meta du pnevmatos pandon don agion mnemonevsandes Etiqueti en irini tu Kyriou deithomen. Kyrie eleison. For the precious gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our loving God, who has received them at his holy, heavenly, and spiritual altar, as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Lord, have mercy. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. And make us worthy master with boldness without fear of condemnation to dare call you the heavenly God Father and to say Pater imon o en dis uranis agiasti do onoma sou ertha to basilia sou genitei do thelima sou ως εν ουρανό και πεπίς γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμ εν σήμερον, και άφηση μην τα αφλούμε τα ημών, ως και εμείς αφήμε εν σφλέτης ημών. Και μη συνέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρισέ μας από το πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ποτι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
of you. And with your spirit. Τας κεφαλάσιμον το Κύριο κλεινομέν. Συγκυρία. We give thanks to invisible King who by your boundless power fashioned the universe. And in the multitude of your mercy brought all things from nothing to being. Master, look down from heaven upon those who have bowed their heads before you. They have bowed not before flesh and blood, but before you, the awesome God. Therefore, Master, guide the course of our life for our benefit according to the need of each of us. Sail with those who sail, travel those who travel, and heal the sick position of our souls and bodies. Through the grace, compassion, and love of mankind, of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy good and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Προσχομέν τ' Αγία της Αγίης, the holy gifts for the holy people of God. Lamb of God is broken. One is holy, one is Lord, Jesus Christ, to the glory of God, the Father. Amen. Is Agios, is Kyrios, Jesus Christos, is Doxa, Theus Patros. Amen. His proclamation went forth into all the earth, and his words to the ends of the world. Alleluia. Εις πάσιν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτού και εις τα πέραντα της οικουμένης τα ρήματα αυτού. I also believe that this is truly approved by and this is truly precious. But therefore I pray to you have mercy upon me and forgive my transgressions for long. Known and unknown, I'm worthy of another mission to take me from the sister of Joseph. Ουράνιε πατέρα μου, γλυκύτατε Χριστέ μου, το Άγιο σου όνομα. It is good for me to bring the God in the place of him, so that he may receive him. But as a child, behold, I approach Christ, our mortal Savior. She falls in καρδία μου το φόβο σου το θείο. Συμβάλλε στην καρδία μου το φόβο σου το θείο. Και όταν ο ύπνος με καλεί στην κλίνη το εσπεράς της πράξης μου ενθύμιζε εκείνης της ημέρας της πράξης μου ενθύμιζε εκείνης της ημέρας. Γλυκύτατε μου Ιησού ο αίρος της ψυχής μου, αίρος και της καρδίας μου, παντοτινή ευχή μου. Αίρος και της καρδίας μου, παντοτινή ευχή μου. Και όταν η ώρα επιστεί, η ώρα του θανάτου, πάρε με κι στους ουρανούς, πάρε με κι κοντά σου, πάρε με κι στους ουρανούς, πάρε με κι κοντά σου. Εκεί ψηλά στους ουρανούς
στις χώρες των αγγέλων να ψάλλω με τον ύμνο σου μετά των αρχαγγέλων. Να ψάλλω με τον ύμνο σου μετά των αρχαγγέλων. Κυρία μου και Δέσποινα, παρηγορήτρια μου, οπότε σε παρακαλώ, φθάνεις βασίλισσα μου, οπότε σε παρακαλώ, φθάνεις βασίλισσα μου. Βοήθησε μας, Πάναγνε, που σ' έχουμε μητέρα, προστάτευσε μας, Δέσποινα, νύχτατε και ημέρα. Προστάτευσε μας, Δέσποινα, νύχτατε και ημέρα. I'm going to tell you a story of a man who was born in another part of the world, in a small little area of Israel, to a very poor family. In fact, his mother wasn't even married. And in those days, it was a very difficult time and a very difficult thing to give birth, obviously, when you're not married. And he grew up in his family's home. And at around the age of 30, he decided to do something with his life. And he gathered together some people. He spoke to them very well. He even did some pretty neat things. He healed some people somehow, we don't know how. He even raised a couple from the dead. He turned water into wine. That's always a good party trick. Not bad at all. Imagine if you could do that. The LCBO would be closed very quickly, would it not? He fed 5,000 people with just a few loaves of bread and some fish. He did all these amazing things. And I'm telling you this story, and then it goes right to the climax of it, where he is caught by those who don't like him because he's causing a stir in the area around him with the people. People are starting to believe that he's some kind of special person, even the Messiah, the one who is going to save his people from their struggles. So they capture him, they put him in jail, they beat him, and they crucify him. The end. Not really a bestseller, is it? In fact, as I tell all my students at the seminary and in Bible study, I say, we have to remove ourselves from our time today, where we live in a very different world than what they did in the times of Jesus Christ. And we have to put ourselves as much as we can there, in that moment, in those moments. And there was absolutely no way, zero chance, that anyone would have written that story down if it was just like that. Why? You and I can write. We text message all day long. We throw out all these wonderful things that we think we know and we think we see and think we understand. Great wisdom of ours. Doesn't matter if you agree with me or not. I'm going to throw it out there with my phone. I'm going to write it down. When I was a kid, we actually used a pen and pencil and paper, and it was not that expensive to do. Every year before school started, my mom would go to Woolco, remember Woolco, or Kmart too, and we would go to Woolco and Kmart. We would get those little pieces, those little notebooks, the Hilroy, remember Hilroy? Wow, I'm old.
And we would get all these papers and duotangs and binders, and we would actually write things. And if we were creative, we would write stories or write little poems and things like that. We were encouraged to do that. But that's today. That's in the last century. Not that I'm that old. But it is very different, the times of Jesus Christ. No one would have written the story that I just told you in the times of Christ. Why? Because very, very few people wrote. And very few people knew how to write. And it was expensive to do so. There was no Wilco. There was no Kmart. There was no place to go and just get paper around the corner store. It was parchment. It was a scroll. And for someone to write it, you had to hire somebody, if you did not know how to write yourself, to write down something, something important. If it was not important, it was not being written down. Everything that I think of and I say and I think is important, but you don't think is important, I write down anyway, just like you do. All of the stuff that comes in the Lord God or God knows who puts into my head, I write it down because I can. And now we don't even write, we type. We type with our two thumbs. My thumbs are getting tired. Anybody else's thumbs getting tired? We're getting muscle pains in our thumbs. But a very different world back then that no one would have done, written that story unless it was important. Today we celebrate one of the evangelists of our church, Luke the evangelist. And Luke had no business writing this story. Luke wasn't even one of the apostles. He wasn't one of the evangelists. He was someone who had heard of and spoken to the eyewitnesses of Jesus. He had been taught this wonderful story of Jesus Christ by those who had seen it. And he decided, because he thought it was so important, because it didn't end with the crucifixion. It ended with the resurrection. And that event itself made it so important to the world that people went out there and wrote it down. Because before the resurrection, so what? Another Jewish young man has an ego problem. He thinks he's pretty special. People believe him and they kill him. But the resurrection shows that there was much more to this story than simply that, and it became something so important to those around this belief and around Jesus and around those people, the circles around them, that they made sure they wrote it down no matter the expense. And not only did they write it down, but there was actually no way that these things should have survived until today. People persecuted those who wrote these things. People persecuted those who believed these things. People persecuted those who preached these things throughout the Roman world. And because people believed that they were so important, they hid them. They kept them safe so that future generations would know of Jesus Christ. And we like to think sometimes that the New Testament is written by God's hand that comes down, miraculously writes on a parchment, and we have it today. If that was the case, then why would we have four evangelists or four stories of similar stories of the actual life of Christ? So we know that that's not true, but we understand that God inspires the writings of those who wrote these things. So it is an actual person who's writing, and I'm going to prove it to you simply by opening this book. And I've told you before that in this book are all of those extremely important things that people probably would not have written down because it was too expensive to write down and too difficult to write them down, except that they were extremely important. There's no way you and I would have written that down unless we saw the resurrection. There was no way you and I would have paid for someone to sit there and write it down, not only write it down once, but pay somebody to copy it by hand on the parchment, by hand, word for word, this thing, or one of the books within it, by hand, so that I could have a copy too. We wouldn't have done it, except for the fact that those who saw it, those who believed it, those who preached it,
They saw the resurrection and they believed it to be important. And I'm going to prove to you that it is someone who is writing it. Luke, the book of Luke, Matthew, Mark, Luke, and John, chapter 1. Open your Bibles. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us. The writer of Luke, is telling us that other people have tried to write these things down and have written them down. So important that we don't have one account. We don't have two accounts. We have at least four accounts here, and Luke doesn't even tell us how many accounts. That's how important this was to the world back then, and maybe how we've lost that importance in our lives today. Just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things that have been taught. Not only is Luke identifying himself as one who is going to write something down, though other people have written down, he's done investigation, he's heard these things from the eyewitnesses, it's so important to him, he's going to write it down. But he's not just doing it for himself. He's actually identifies Theophilus, another person, that he's writing it down so that his faith may be stronger. If we take ourselves out of our modern world where we are in control of so many things and all of our thoughts and all the blah, blah, blah that we have that we want to spout at the mouth and put ourselves in those times, there's absolutely no way that this stuff would have been written down if it wasn't for the resurrection and for the fact that it was considered to be extremely important. Extremely important for our salvation. Extremely important for us to know that God came into this world as a human, born in a manger, not in a palace. Born of a virgin, not of a queen. 14-year-old girl, not someone who was considered to be the greatest of the great. He grew up as a carpenter with nothing, very little. He was a servant to his own disciples. He was crucified. It was an ending for most until the resurrection. And when the resurrection happened, the disciples, the apostles, the believers, all of those who followed Jesus Christ considered this to be the most important part of history. The most important part of history for our salvation. And they wrote it down. And today we celebrate St. Luke the Evangelist for his efforts, his desire, his willingness to do what he had to do to make sure that we have it today. And hopefully, Luke 1, we open it and we read it. And we understand it as something that was so important to be written down that they did it in a time when it was almost impossible to write anything down, or unworthy to write most things down. And that we appreciate it from that perspective, a very human reality of time and place, and that we can understand it to be something so important for us in our own salvation. Amen. Today we're going to continue with Holy Communion as we have been in the past little while, coming up through the side aisles. Physically distancing from one another, and in line until the very end of the aisle, then I will call you up to come and receive Holy Communion. Always with your mask on when you're in line. When you come up, you will lower your mask. You will receive a paper napkin from one of the council members or the altar boys. You will put that napkin under your chin, and I will offer you Holy Communion. When you receive Holy Communion, you can wipe your mouth with a paper napkin and then offer it back to, or put it back in the basket that will be held by one of the altar boys in the middle aisle as you return back to your pews. So please remember physical distancing even in the line, and then I will call you up one by one to come and receive Holy Communion. God bless you.
Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, approach with the fear of God, with faith and with love. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού, κοινωνώ με παράλαβε, που μηγάρτησε Χρήσου το μυστήριον υπό. Ου φίλοι μας ειδώσω, καθαπέρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Κυρία μου και δέσποινα, παρηγορήτρια μου, οπότε σε παρακαλώ, φθάνεις βασίλισσα μου. Οπότε σε παρακαλώ, φθάνεις βασίλισσα μου. Βοήθησε μας, Πάναγνε, πως έχουμε μητέρα. Προστάτευσε μας, Δέσποινα, νύχτα δε και ημέρα. Προστάτευσε μας, Δέσποινα, νύχτα δε και ημέρα. Σε ευχαριστούμε, Άχραντε, πάντα να σα Μαρία. Σημώνει κόσμο έτεγες, ψυχώνει σωτηρία. Σημώνει κόσμο έτεγες, ψυχώνει σωτηρία. Παρακαλούμε, δώσε μας στην ύστερνη παρακαλούμε, δώσε μας στην ύστερνή μας ώρα, δόξαν Θεό να πέμπομε. Με αρετή στα δώρα, δόξαν Θεό να πέμπομε, με αρετή τα δώρα. I believe and confess, O Lord, that you are truly the Christ, of Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly your pure body, and that is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me, and forgive me my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, in knowledge or in ignorance, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries for the remission of sins and for the eternal life. Amen. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Θεός του Θεού του ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άκραντο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Δεωμενούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματα
άμμο τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσον με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Behold, I approach for divine communion. O Maker, burn me not as partake, for you are fire consuming the unworthy, but cleanse me from every stain. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλού κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλού καθαρών εκπάσεις με κυλίδα. O Son of God, receive me today as partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss, as did Judas. But like the thief, I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Το δείπνο σου του μυστικού σημερωνιέ Θεού, κοινωνώ με παράλαβε. Ομήγα της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλά σε ληστείς ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. You have smitten me with earning of Christ, and by your divine errors you have changed me, but burn up with spiritual fire my sins, and grant me to be filled with delight in you, so that I, leaping for you, I may magnify our good one, your two comings. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάπλεξον πυρή αήλω της αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσα, είναι τας δύο σκεφτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έθεξας πόθον με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλω τας αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, δύνατος δύο σκερτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου.
shall I, who am unworthy, enter into the splendor of your saints? If I should dare to enter into the bridal chamber, my vesture will condemn me, since it is not a wedding garment, and being bound up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me, as you are the one who loves mankind. Εντός να πρότισε τον Αγίον σου, πώς είσαι λεύσομαι ως ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισευθύν εις τον νυφώνα, όχι τόν με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Na 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 di na bro di si ton aiyosu po si salat sume uano aksios εάν γαρ τολμήσω συνεισερθήν εις τον Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή, αδιέρετον θεάδα προσκυνούντες, αυθυγάρι μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αείν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων, αχράντων, αθανάτων, εμπουράνιων ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Lord have mercy. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε to you, Lord. For you are sanctification, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Let us depart in peace. Let us pray to the Lord. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Father bless. O Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance, protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house, glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to the civic leaders, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, and worship. To the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Blessed be the name of the Lord from this time forth and unto the ages. Ιδον ομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυ και ως του αιώνους. Today we pray for the souls of the servants of God, Anthula and Nikolakakos, who passed away 1 year ago,
Panayotis Nikolakakos passed away 30 years ago. Yorgos Polymeros, who passed away 8 years ago. Ioannis Panayotopoulos, who passed away 40 days ago. Konstantinos Sporidis, who passed away 6 months ago. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. The choir of the saints has found the fountain of life. In the door of paradise, may I also find the way through repentance. I am the sheep that is lost. O Savior, call me back and save me. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός το ζούλου σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίο Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάψουν συνόσφως θύρες. Τους κακοιμημένους ζούλους σου ανάπαυσον, παρόν αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της με ασθεότητος ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιωσι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος, Υιός και Θείον Πνεύμα. Φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, χαίρεσαι μνή. Η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, της γένους των ανθρώπων ευρετών την σωτηρίαν. Δια σου ευρημέν παράδεισον, Θεοτό και Αγνή, ευλογημένη. Αλληλούια, 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 glory to you, O Lord. Αλληλούια, 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 glory to you, O Lord. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Να με το άκτρον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ, ψυχάστον λόγωσο εγκαουκέστη πόνος ουλί. Με το πνεύμα των δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχά των δούλων σου σώτερα να παψών, φυλάτων να φτάσει στην μακαρίαν ζωήν την πάραση. Φιλάνθρωπε, στην καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. You are our God, who descended into Hades, and ended the suffering of all who were in prison. O Savior, also rest the soul of your servant.
υπέρ της Αθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχά στο δούλο σου. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray for the repose of the soul of the servants of God, Constantinos, Ioannis, Yorgos, Anthulas, Panayoti, who have fallen asleep, and for the forgiveness of all of their errors, both voluntary and involuntary. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάν σ' αυτόν, εν θα ειδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών, και άφησε τον αυτόν αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και θεό ημών ετ ισόμεθα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O God of spirits and of all flesh, who trampled down death, crushed the power of the devil, and granted life to your world, do yourself, O Lord, give rest to the soul of your servants, Anthula, Panayoti, Yorgos, Ioannis, and Konstantinos, who have fallen asleep, in a place of light, in a place of green pasture, in a place of repose, where there is no grief, sorrow, or mourning. Forgive every sin which they have committed in word or deed or thought, for you are a good God who loves mankind, for there is no one who lives and does not sin, only you are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. Οτισία ανάστασης η ζωή και μακαρία ανάπαυσης των κεκειμένων δούλων σου, Ιωάννης, Γιώργος, Ανθούλα, Παναγιώτης και Κωνσταντίνος, πιστεύθος ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρσο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών, may your memories be eternal, ever blessed and ever memorable, brothers and sisters. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. May your memory be eternal. May your memory be eternal. May your memory be eternal. Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε μας και αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι, που αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο λιθινός ο Σιμών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Εμπρανίων, δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, της Αγίας Θεοδόρας Βασίλισσας Άρτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Πιάννης, και του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ελέης και σωσέ εμάς, πόσο καθώς και φιλάνθρωπος και ελέημο Θεός. Και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φίλατε εις πολλά έτσι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς φυλάξε πάντως εμάς. Καλημέρα σας και βοήθειά σας. Παρακαλώ καθίστε. Please be seated. Few announcements. This week we have several services. We have Friday morning for St. James, the brother of our Lord, at 9 o'clock in the morning. That's Friday morning. And την Παρασκευή θα έχουμε
Όρθρος και Θεία Λειτουργία για του Αγίου Ιακώβου του Αδελφού Θεού, 9 η ώρα το πρωί. Saturday morning we have a Saturday of the Souls from 9 o'clock until about 11:45. Σαββάτο έχουμε ψυχοσάββατο, 9 η ώρα μέχρι τις 12 παρά. Κυριακή έχουμε λειτουργία και Monday and Monday as well we will have Divine Liturgy in Orthros for St. Demetrius the Great Martyr. On τη Δευτέρα στις 26 την ερχόμενη, παραπάνω δηλαδή, θα έχουμε Orthros και τη λειτουργία του Αγίου Δημητρίου. The ladies of Philoptochos are selling spanakopita, tiropita, and dukumades at the exit. Please pick some up on the way out. And the Sunday school reminds everyone to please, please register your children for the lesson plans that will be coming through e-learning for the Sunday school year, or at least for this semester. So please do so on our website. You can find it there. Information to register your children for Sunday school. I know that one youth leader has come forward to help with the youth, but always we're seeking another one, or at least two, so if you have anyone in mind who can help with the youth, please do so as a volunteer, as a youth leader. And I believe that's everything. May God bless you. May you be safe. And healthy, and I pray that everyone is safe and healthy in your families. Please come up for Antídoro, physically distancing as you come up, row by row. And I remind you, as you exit the church, please offer what you can for the church. There's one of our members there is with the basket. It's for your offering so that we can continue doing our work in these very difficult times for everyone, I'm sure. God bless you.